Θα αντλήσουμε περισσότερες πληροφορίες και σχόλια από τον πρόεδρο της Δημιουργίας Ξανά, τον Θάνο τον Τζίμερο. Θα συνδεθούμε μέσω Skype για να συζητήσουμε όλες αυτές τις εξελίξεις στην οικονομία αλλά και τα γεωπολιτικά όσο μπορούμε. Καλησπέρα από τη Λαμία, πρόεδρε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Ολοκληρώθηκε σχεδόν και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αυτό που προέκυψε ουσιαστικά είναι ότι οι Αμερικανοί θέλουν να μας βοηθήσουν, αλλά από τη θεωρία στην πράξη έχουμε απόσταση, έτσι. Ναι, δεν θέλουμε εμείς να βοηθηθούμε, φαίνεται, διότι όλα τα κράτη θέλουν να μας βοηθήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας που έχει εκπονηθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Δηλαδή κράτη πολύ μεγαλύτερα χρεοκόπησαν για το 1/10 ή το 1/20 του ελληνικού χρέους. Παρά το ότι οι πάντες θέλουν να μας βοηθήσουν, αν εμείς δεν βοηθήσουμε τον εαυτό, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε τίποτα. Και μιλάω για συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν να κάνουν με την αλλαγή στο δημόσιο τομέα, με την αλλαγή στη φορολογία, με τον τρόπο με τον οποίο το κράτος αντιμετωπίζει το επιχειρήν, με τις διαδικασίες ίδρυσης μιας επιχείρησης, με όλα αυτά, με την απονομή της δικαιοσύνης, με τις χρήσεις. Όλα αυτά τα οποία είναι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί η χώρα και δεν θα έρθει κανένας Τραμπ να πει, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι, ρε παιδιά, αυτή την ηλεκτρονική υπογραφή που την έχετε ζητήσει από το 2001, μήπως να αρχίζετε να την εφαρμόζετε, ας πούμε, ώστε ο πολίτης να μην ξεροσταλιάζει μπροστά της μιας υπηρεσίας και μετά να πηγαίνει σε μια άλλη υπηρεσία. Μήπως να βάλετε πληροφορική στο δημόσιο, μήπως όλα να αρχίσουν να γίνονται από το κινητό ή από τον υπολογιστή, όπως σε όλα τα σοβαρά κράτη. Αυτό δεν θα μας το πει ο Τραμπ. Εμείς πρέπει να το πούμε. Από εδώ και πέρα έχουμε πιθανότητες, εάν συμμορφωθούμε, να το πω έτσι, να μπορέσουμε να ανακάμψουμε, ή πιστεύετε ότι είναι και θέμα νοοτροπίας του ελληνικού λαού, κύριε Πρόεδρε? Είναι και θέμα νοοτροπίας, αλλά είναι κυρίως θέμα κυβερνητικής βούλησης. Αν ήταν τόσο απλό με μια επίσκεψη στην Ουάσιγκτον τα κράτη να ανακάμψουν, τότε όλα τα κράτη που έχουν δυσκολίες θα κάνανε μια βόλτα μέχρι τον Τραμπ, θα παίρναν την ευχή του και θα γερνούσαν και θα πέταγε η οικονομία. Δεν γίνεται έτσι, μακάρι να γινόταν. Γίνεται με συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες καμία κυβέρνηση, όχι μόνο όλο πάντα κρατιστές κυβερνούσαν τη χώρα, καμία κυβέρνηση δεν θέλησε να υιοθετήσει, διότι υιοθετώντας τες θα χτυπούσε τον σκληρό πελατειακό της πυρήνα. Τους συνδικαλιστές, τους αργόνους τους που διόρισε, όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους οι οποίοι σιτίζονται από τον κρατικό κορβανά, δηλαδή από τα λεφτά τα δικά σας και τα δικά μου. Μάλιστα. Έχει σημασία όμως. Να διορθώσουμε και τον τίτλο, μόνο υπερφορολόγηση, έτσι, ναι, για τη συνέχεια. Έχει σημασία όμως, ναι, γιατί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς τώρα, λένε όλοι ότι όσο και αν θέλουμε να το επιτύχουμε, περνάει από φίλτρα ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Είτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είτε η Κομισιόν. Μπορούμε σήμερα με τους περιορισμούς που έχουμε να οδεύσουμε προς αυτό το δρόμο? Αυτό είναι η μεγαλύτερη απάτη της κρίσης. Και για εξηγήστε αυτή την καραμέλα, αυτή την καραμέλα πήλησαν και η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Από την αρχή των μνημονίων, το μόνο πράγμα που μας είπαν οι εταίροι ήταν μην συνεχίσετε να δημιουργείτε χρέος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κράτος, εάν εισπράττει από φόρους 10 ευρώ, αυτά τα 10 θα πρέπει να ξοδεύει. Όχι 15, όχι 20 που ξόδευε κάποτε. Ναι. Και μάλιστα, όχι ακριβώς 10, να ξοδεύσει 9,5, ας πούμε, για να βάλει προς την πάντα για να πληρωθούν οι τόκοι και τα χρεολύσια του δανείου που πήραμε. Δεν μας είπαν τίποτε. Μάλιστα, το πρώτο μνημόνιο έλεγε ότι θα πρέπει χρήματα να βρεθούν από δημοσίων δαπανών, από κλείσιμο άχρηστων δημόσιων οργανισμών και όχι από αύξηση της φορολογίας. Η αύξηση της φορολογίας ήταν επιλογή 100% των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αποφάσισαν να τσακίσουν την αγορά
να φορολογήσουν ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει και ό,τι μένει ακίνητο, να διώξουν το εξωτερικό εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και Έλληνες επιστήμονες στη μεγαλύτερη πλειονότητά τους και να συνεχίσουν να σιτίζουν τους κομματικούς. Ήταν ελληνική επιλογή αυτό. Δεν μας το ζήτησε ούτε το ΔΝΤΑΦ, ούτε η Ευρωπαϊκή. Αντιθέτως, μας ζήτησαν να μην κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε. Όμως δεν έχουν θεσμική δυνατότητα να πούν, ας πούμε, σε έναν υπουργό, δεν αναγνωρίζουμε αυτή την υπουργική απόφαση μια άλλη. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να μας πούν δεν σας δίνουμε τη δόση. Και αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, ότι ήταν ο τρόπος πίεσης, ώστε κάθε κυβέρνηση να υλοποιεί τουλάχιστον αυτά που νομοθετούσε. Εάν μια νέα ελληνική κυβέρνηση πει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι αλλάζω την σύσταση, αλλάζω τα ποσοστά των μέτρων και αποφασίζω να κλείσω δημόσιους οργανισμούς, φυσικά με απόλυση δημοσίων υπαλλήλων, δεν γίνεται, και να μειώσω τη φορολογία στο 12% όπως προτείνει η Δημιουργία Ξανά, θα ανοίγαν σαμπάνι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βγει μια κοινωνία και μια οικονομία από την ύφεση και από την αποβιομηχάνηση. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα οι ορίζοντες που ανοίγονται, κύριε Τζίμερ, όμως, γιατί η υπερφορολόγηση, τα λουκέτα, η ανάπτυξη είναι, θα έλεγα, αλληλένδετα όλα αυτά. Άρα, τι πρέπει να γίνει, ρεαλιστικά. Αυτό που λέει ο Γιάννης είναι, για να το διαμορφώσω σε ερώτημα πολύ συγκεκριμένο, μπορούν να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές μόνο με κυβερνητικές αποφάσεις ή χρειάζονται και περαιτέρω εγκρίσεις? Μπορούν να μειωθούν μόνο αποκλειστικά με κυβερνητικές αποφάσεις. Αλλά πρέπει να πεις που θα δημιουργηθεί τώρα, διότι αν μειώσεις το φόρο, σε λίγα χρόνια η οικονομία θα πετάει και τα φορολογικά έξοδα θα αυξηθούν. Όμως αύριο θα δημιουργηθεί μια τρύπα. Θα πρέπει να πεις αυτή την τρύπα πώς θα την καλύψεις. Όταν το κράτος δίνει 9 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, προσέξτε, σε πρόωρες συντάξεις, όχι συντάξεις ανθρώπων που έχουν ένα πρόβλημα υγείας, συντάξεις πρόωρες, 45-50, 55, όταν δίνει λοιπόν 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόωρες συντάξεις και εισπράττει από τον ΕΝΦΙΑ 2,65 δις, εάν κόψεις τον ΕΝΦΙΑ μαχαίρι, θα πρέπει να πεις πώς θα τα καλύψεις αυτά. Εμείς λέμε ότι ο ΕΝΦΙΑ, ένας εγκληματικός χώρος, έχει τώρα, εντελώς, όχι να μειωθεί, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, 30% σε βάθος 2 ετών. Πρέπει να καταργηθεί τώρα, γιατί η επίδρασή του στην οικονομία είναι συντριπτικά μεγαλύτερη. Δηλαδή επιφέρει χτύπημα στην οικονομία πολύ μεγαλύτερο από τα έσοδα που παίρνει. Αλλά αύριο θα δημιουργηθεί αυτή η τρύπα. Η Δημιουργία Ξανά λέει ότι αυτή η τρύπα θα καλυφθεί από μειώσεις στις πρόωρες συντάξεις, ειδικά σε εκείνες τις κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίοι δεν έδωσαν τόσες ασφαλιστικές εισφορές ώστε να δικαιολογεί τη σύνταξη του τέρμαν. Απλό πράγμα, κατανοητό. Αν το πεις λοιπόν αυτό στην Τρόικα, η Τρόικα θα πει μπράβο, αυτό θέλουμε. Δεν το κάνει όμως καμία κυβέρνηση και επιλέγει να φορολογεί την ιδιωτική οικονομία, η οποία όμως είναι αυτή η οποία τροφοδοτεί το δημόσιο. Υπάρχει δηλαδή, τρόπος. Θέλουν οι κυβερνήσεις και μπιφτέκια από την ίδια αγελάδα και γάλα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Ναι, και βλέπουμε ότι όσο συρρυκνώνεται η ιδιωτική οικονομία, τόσο συρρυκνώνονται και τα δημόσια έσοδα, άρα τόσο μειώνονται οι μισθοί. Ο μοναδικός τρόπος για να αυξηθούν αυτά είναι να πάρει μπροστά η ιδιωτική οικονομία. Αλλά δεν παίρνει μπροστά με αυτή την φορολογία. Καταλαβαίνετε τη σειρά των γεγονότων. Πρώτα μειώνεις το φόρο και η οικονομία. Δεν γίνεται ποτέ το αντίθετο. Σε πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει με πολιτικά πρόσωπα υπάρχει μια κοινή παραδοχή όλων ότι αν αποφασίζαμε κάποια στιγμή να λειτουργήσουμε λίγο πιο αποφασιστικά στον τομέα της ίσπραξης αυτών που λέμε κλεμμένων, αυτών που λέμε των χρημάτων που ταξιδεύουν από εδώ και από εκεί, που έχουν βγει στο εξωτερικό από τις λίστες και όλα αυτά, δεν θα χρειάζονταν να πάρουμε πολλά μέτρα φορολογικά.
Πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό αυτό? Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τα έσοδα μπορεί να φτάσουν στο ποσό των 112 ή των 90, ή πολλά από αυτά έχουν διαγραφεί και έχουν εξαφανιστεί ή δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε ρεαλιστικά. Αλλά υπάρχει ένα ποσό, πολλοί λένε ότι είναι ρεαλιστικό, κοντά στα 20 δις, που άμα υπάρξει η πολιτική βούληση μπορεί να συγκεντρωθεί. Σε αυτό τι απαντάτε? Αυτό είναι μια άλλη απάτη τερατώδης και είναι απάτη σε δύο επίπεδα. Το φορολογικό σύστημα δεν είναι ο τρόπος να πάρεις χρήματα από πλούτο που έχει δημιουργηθεί. Είναι ο μπούσουλας για τον πλούτο που θα δημιουργηθεί. Δηλαδή, ακόμα και αν παίρναμε τα πάντα που υπάρχουν στις λίστες, τι θα κάναμε του χρόνου, του παραχρόνου? Το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δημιουργεί συνεχώς χρέος. Ακόμα και αν μας το διέγραφαν δηλαδή όλο το χρέος, ο μηχανισμός, ο υπάρχουν του δημοσίου με τις υπερβολικές συντάξεις, με τον πολύ μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με το παραγόμενο έργο πάντα, γιατί το συγκρίνουν κάποιοι με τα σκανδιναβικά κράτη, αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός και τα πολύ μεγάλα έξοδα, οι δαπάνες του δημοσίου, δεν βοηθάν στην ανάπτυξη, ακόμα και αν παίρνανε μια ανάσα, ας πούμε, από αυτές τις λίστες. Όμως στις λίστες υπάρχουν θεωρητικά χρήματα, δηλαδή έβαζε κάποτε το κράτος πρόστιμο σε μια εταιρεία, ξέρω εγώ, 9 δις. Θα τα έπαιρνε ποτέ? Δεν θα τα έπαιρνε. Υπάρχουν πρόστιμα σε εταιρείες που έχουν κλείσει και υπάρχουν επίσης και διεκδικήσεις του δημοσίου για διαφυγόντα κέρδη, τέλος πάντων για λεφτά που βγήκαν στο εξωτερικό. Αυτό είναι πολύ λογικό που λέτε. Έχουμε όμως την πολυτέλεια στην προβληματική κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή να μην εισπράττουμε πράγματα, οφειλές οι οποίες υπάρχουν πραγματικά? Δεν είναι θέμα πολυτέλειας. Είναι θέμα διαδικασιών. Δηλαδή, ας πούμε ότι το κράτος βρίσκει ότι ο Χ έχει βγάλει χρήματα στο εξωτερικό που δεν ανταποκρίνονται στις φορολογικές του τελευταίων ετών. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να κινήσει μια νομική διαδικασία εναντίον του. Ο Χ θα προσλάβει δικηγόρο. Αυτά τα χρήματα τα έβγαλε από εδώ, από εκεί. Καταλαβαίνετε πώς γίνονται αυτά, τα ξέρουμε όλοι. Αυτή η νομική διαδικασία θα κρατήσει 5 ή 10 χρόνια ή και παραπάνω. Και στο τέλος της δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι θα υπάρχουν χρήματα στο ταμείο για να τα πάρει το δημόσιο. Επομένως, όσοι λέγανε και όσοι λένε ότι πατάσσοντας τη φοροδιαφυγή ή παίρνοντας χρήματα από τις διάφορες λίστες θα μειωθεί το χρέος, κουλώσουν οι τρύπες που δημιουργεί η σπατάλη του δημόσιου τομέα, απλώς κοροϊδεύουν τον ψηφοφόρο. Ακόμα και αν αυτό είναι εντελώς τεκμηριωμένο, θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να αποδειχθεί νομικά, για να τελεσυδικήσουν οι ενέργειες του δημοσίου κατά των οφειλετών και τελικά για να εισπράξει χρήματα, ξαναλέω. Όσο δεν γίνεται όμως ποτέ τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση, δεν δίνετε το μήνυμα προς αυτούς τους ανθρώπους, συνεχίστε να το κάνετε, γιατί δεν θα σας κυνηγήσουμε ποτέ? Συμφωνώ μαζί σας, βεβαίως. Αν παγιώσουμε δηλαδή το ότι όσοι το βγάζουν το κλεμμένο έξω θα κάνουμε 10 χρόνια να τους τα πάρουμε και μπορεί να μην τους τα παίρνουμε, δεν είναι σαν να τους λέμε συνεχίστε να το κάνετε, γιατί έτσι θα διαφεύγετε συνέχεια? Έτσι είναι και γι' αυτό πρέπει να επιταχυνθεί η αυτονομία της δικαιοσύνης. Αλλά εμείς δεν μιλάμε για την ηθική πλευρά, η οποία είναι έτσι όπως το λέτε και όπως το λέω. Μιλάμε για το οικονομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ακόμα και να έχεις δίκιο, για να το βρεις με την ελληνική δικαιοσύνη, θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Ας φρόντιζαν οι κυβερνήσεις να επιταχύνουν τις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης, ώστε και σε αυτόν τον τομέα να μπορούν να έχουν ισχυρότερα όπλα. Γιατί ψάχνοντας και συνεχώς, πρόεδρε, για ισοδύναμα. Γιατί για να μπορέσεις να βελτιώσεις τα φορολογικά, να μπορέσεις να μειώσεις φορολογικούς συντελεστές, ο δανειστής σου ζητά ισοδύναμα. Δηλαδή, οκ, okay, θα δώσεις ανάσα, πες μου όμως πώς θα το καλύψεις. Την τρύπα που θα δημιουργήσεις, όπως πολύ σωστά το περιγράψατε, από πού θα την καλύψεις? Και επειδή δεν βρίσκω άλλα ισοδύναμα στην προβληματική οικονομία παρά τα έτοιμα χρήματα από τα κλεμμένα, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει, όπως λέτε, νομοθετικά το πλαίσιο, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία. Γιατί άλλο ισοδύναμο που να έχει σχέση με την αναμονή μέχρι να πάρει μπροστά η οικονομία, εγώ δεν βλέπω. Ναι. Καταρχήν, διαφωνώ με τον όρο κλεμμένα. Η εφορία είναι αυτή η οποία ζητάει χρήματα τα οποία δεν έχεις. Και όχι τώρα. Δηλαδή, χρονικά, ας πούμε, τα τεκμήρια, το τεκμαρτό εισόδημα είναι ένα φανταστικό εισόδημα που το κράτος έρχεται και σου λέει τόσο θα έπρεπε να έχεις στην τσέπη, ενώ δεν το έχεις και στο παίρνω. Όπως επίσης, όταν η εφορία δεν αναγνωρίζει τις δαπάνες σου,
σε δύο φορές. Εσύ κάνεις μια δαπάνη, αγοράζεις κάτι ή πληρώνεις λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας, ας πούμε. Εισπράττει ΦΠΑ επ' αυτού και εισπράττει και φόρο, έκτακτο φόρο, ας πούμε, σε ένα σωρό πράγματα που βάζει. Ο ΦΠΑ επίσης είναι, υπολογίζεται επί του φόρου, δηλαδή σε φορολογεί τρεις φορές. Και σου λέει ότι αυτά τα χρήματα δεν τα έδωσες και στα ξαναφορολογώ. Επομένως, πρόκειται για ξεκάθαρα της εφορίας και η αντίσταση του πολίτη στην κλοπή της εφορίας μπορεί να είναι πολλών. Δεν σημαίνει αυτό ότι επικροτώ την φοροδιαφυγή. Αλλά για να μιλήσουμε για κλεμμένα, θα πρέπει να σταματήσει το κράτος πρώτα να κλέβει τον πολίτη. Δηλαδή, πρώτα είναι ο φοροφαγάς και μετά είναι ο φοροφυγάς. Το κράτος είναι ο μεγαλύτερος φοροφαγάς. Και θα πρέπει στο κράτος να δώσει λογαριασμό στον πολίτη το τι έκανε τα χρήματα που πήρε. Άρα, έτσι όπως το περιγράφετε... Η ανταποδοτικότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό των δυτικών κοινωνιών και είναι η βάση της εμπιστοσύνης. Σωστό. Μου ζητάς χρήματα κράτος. Μάλιστα, τι τα έκανες αυτά που σου έδωσα πέρυσι? Διόρισες καρανίκες? Συγγνώμη, αλλά θα κάνω τα πάντα για να μην σου τα δώσω και φέτος. Εάν τα έκανες αναπτυξιακά έργα, ας πούμε, αν έφτιαξες δρόμους, αν έδωσες τα χρήματα αυτά για να τονωθεί η παραγωγή, σε νεοποιείς επιχειρήσεις. Έδωσες δηλαδή για παραγωγικούς σκοπούς, το συζητάμε. Ή αν μου τα έδωσες πίσω σε υπηρεσιών υγείας, σε ασφάλεια, σε τάξη. Αλλά δεν τα παίρνω. Και ακούμε ανθρώπους από τα εξάρχεια, ας πούμε, να λένε γιατί προχωρώ. Αφού το κράτος είναι απόν από εκεί που μένω. Ας έρθει το κράτος πρώτα να μου παράσχει ασφάλεια, τάξη, να μην μου σπάνε την πόρτα, να μην μου καίνε το σπίτι, να μην καίνε το αυτοκίνητο. Και μετά συζητάμε για φορολογία. Επομένως, αυτό είναι το. Δηλαδή η εμπιστοσύνη ξεκινάει από την πλευρά του κράτους. Φυσικά όταν υπάρξει αυτό, σε ποτέ, τουλάχιστον στα χρόνια της μεταπολίτευσης, μπορούμε να συζητήσουμε για φοροδιαφυγή. Αλλά θεωρώ ότι το κράτος δεν νομιμοποιείται ηθικά, μιλάει για φοροδιαφυγή, όταν ο μεγαλύτερος κλέφτης στη σχέση πολίτη-πολιτείας είναι αυτό. Άρα δηλαδή όλα αρχίζουν και όλα ξεκινάνε με το κράτος, κύριε Τζίμερ, κατά μία έννοια. Πάντως αδιέξοδα περιγράφεται, πρόεδρε, έτσι συνεχώς. Αδιέξοδα περιγράφω, βεβαίως. Όσο οι πολίτες, όσο οι ψηφοφόροι ψηφίζουν κόμματα τα οποία είναι υπέρ της συνέχισης αυτού του κρατικιστικού μοντέλου, αδιέξοδα είναι. Και είμαστε σε πολύ καλή θέση σήμερα, παρά τα τόσα... Δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, που έχουν και δικό τους νόμισμα για να σχολιάσουν κάποιους οι οποίοι νομίζουν ότι. Πράκια, ας πούμε, με άλλες ζωγραφιές επάνω και άλλα νούμερα θα γίνουμε πλούσιοι. Πρέπει να αλλάξει πολίτη πολιτείας. Το κράτος είναι ο ισχυρός σε αυτή τη σχέση. Το κράτος θα πει στον πολίτη, μέχρι τώρα σε κορόιδευα. Σου έκλεβα χρήματα από την τσέπη, έπαιρνα φόρους που δεν είχα κανένα δικαίωμα να τους πάρω, θεωρούσα αυτές χρήματα που δεν έχεις. Από εδώ και μπρος εγκαινιάζω μια καινούργια σχέση. Αν ο φόρος ήταν αυτός που προτείνει η δημιουργία ξανά, δηλαδή 12% γραμμικός φόρος, με όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται, ποιος θα απέκρυπτε εισοδήματα από την εφορία? Γιατί να το κάνει? Δεν θα έχει κανένα συμφέρον. Σωστό. Σωστό, σωστό. Αυτά που λέμε τώρα πολύ λογικά εμείς και τα συζητάμε, έχω την εντύπωση ότι τα ξέρουν και αυτοί που ασκούν οικονομική πολιτική και αυτοί που αποφασίζουν και αυτοί που νομοθετούν. Άρα δεν θέλουν, έτσι. Βεβαίως δεν θέλουν. Ένα ακόμα λόγο. Όλοι αυτοί, όταν λέω όλοι αυτοί, εννοώ όλοι οι κομματικοί παρατρεχάμενοι των επαναστατικών, ας πούμε, κομμάτων της αριστεράς, συναποτελούν την ελληνική νομενκλατούρα. Δηλαδή, άρχουσα τάξη ανθρώπων μιας δίθεν ελίτ οικονομικής, ακαδημαϊκής, πολιτικής, δημοσιογραφικής. Κύριε Πρόεδρε, σας διακόπτω ξανά, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι γιατί δεν αντιλαμβάνεται ο πολίτης που έχει φάει τόσες πολλές φαλιάρες τις λύσεις. Αντιλαμβάνεται γιατί κάθε φορά, κάθε απατεώνας του ρίχνει ένα τυράκι ως υπόσχεση. Βλέπετε ότι ο Τσίπρας κάθε φορά, ας πούμε, δίνει μια υπόσχεση η οποία διαψεύδεται με τον ικτρότερο τρόπο σε μερικές μέρες ή σε μερικούς μήνες. Δίνει μια άλλη υπόσχεση. Θυμηθείτε, ας πούμε, τι λέγαν τότε για την διάρκεια των capital gains. Άρα η ευθύνη είναι στον πολίτη, κύριε Τζίμερε. Αυτό είναι. Πρόεδρε, αυτό λέμε, ότι γιατί δεν μαθαίνει ο πολίτης, ο οποίος τον ταΐζουν συνεχώς αυτό που θέλει, αυτό που λέτε εσείς τυράκι, αλλά γιατί δεν μαθαίνει, αφού ξέρει ότι θα του τάξουν κάτι. Γιατί από το τάξιμο δεν μαθαίνει, δεν παίρνει κάτι, μόνο του τάζουν.
Έχω δει, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό ότι αρκετοί πολίτες αρχίζουν και υποψιάζονται και έρχονται θέματα απάντηση. Διότι αυτή η απάτη που στήθηκε στην Ελλάδα ήταν ιδιότυπη. Δηλαδή το κράτος δεν έκλεβε χρήματα από τον πολίτη, αλλά του δίνε κιόλας. Και μάλιστα του τα έδινε υπό μορφή παροχών, χωρίς να λέει ότι θα του στείλε αργότερα στον ίδιον ή στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Γι' αυτό ο πολίτης αισθανόταν, ας πούμε, ότι να, ο Ανδρέας με τον Ανδρέα, ας πούμε, χορτάσαμε χρήματα. Βεβαίως χορτάσαμε χρήματα. Αλλά ήταν όλα δανεικά. Δεν ήταν χρήματα από παραγωγή. Όπως χόρτασε χρήματα και στην εποχή του Κώστα Καραμαλή. Γι' αυτό και αυτόν τον έχουν περί πολλού. Και εκεί ήταν. Είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο ο δανεισμός που το 2009 το δανείστηκε 36 δισεκατομμύρια παραπάνω, δηλαδή χρειάστηκε 36 δισεκατομμύρια περισσότερα που εισέπραξε σε φόρους. Το καταλαβαίνουμε αυτό το νούμερο. Άρα, για να συμπυκνώσουμε, πρόεδρε, και να φτάσουμε στον επίλογο της κουβέντας και να κλείσουμε, τι πρέπει να ξέρουμε, τι πρέπει να μάθουμε ή τι να κάνουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι μια οικονομία ενός κράτους λειτουργεί όπως η οικιακή οικονομία. Όταν στο σπίτι έρχονται 1.000 ευρώ ή 500 ευρώ το μήνα, δεν μπορείς να ξοδεύεις 1.200-1.300 αντίστοιχα. Για να έχεις μεγαλύτερο εισόδημα θα πρέπει να παράγεις. Και η παραγωγή είναι με συγκεκριμένους τρόπους. Όταν μάλιστα γύρω μας υπάρχουν κράτη ανταγωνιστικά, τα οποία έχουν πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και πολύ πιο προοδευμένα σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ας πούμε, από εμάς, τότε εμείς μειονεκτούμε. Είμαστε το κακό μαγαζί από το οποίο κανένας δεν θα δει να ψωνίσει. Μάλιστα. Εάν οι πολίτες ψηφίσουν κόμματα που μιλάνε για τις δυσάρεστες αλλαγές που πρέπει να γίνουν, οι οποίες όμως στο τέλος θα έχουν πλούτο και για τους πολίτες και για το κράτος, μόνο τότε μπορούμε να περάσουμε από αυτή τη φάση και να αρχίσουμε να βλέπουμε το μέλλον μας. Κύριε Τζίμερε, σας ευχαριστώ. Ολοκληρώστε. Με υποσχέσεις και με ταξιδάκια στην Ουάσιγκτον, δυστυχώς ανάπτυξη δεν είναι. Κύριε Τζίμερε, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ λίγο.